Θέλω να σχολιάσουμε με αυτό. Σας το δείξαμε. Είναι το, στο άρθρο 4, παράγραφος 3, που λέει ότι εξαιρούνται οι βουλευτές από όλους εμάς τους υπόλοιπους. Γιατί? Είναι σαββατογεννημένοι. Όλοι? Όλοι σαββατογεννημένοι είναι. Αμφιβάλλετε. Βέβαια, σας δεν σας αφορά, γιατί δεν έχετε εκλεγεί πριν από το 12. Τους πρώτου 12 αφορά. Πρώτου 12 αφορά. Αυτό μου λέγανε προηγουμένως εδώ οι... Τα μεγαθύρια. Τα μεγαθύρια. Και όμως μεγάλη αδικία για τα... Και σύνταξη παίρνει πρώτου 12. Δηλαδή ο Βενιζέλος, ας πούμε, παίρνει σύνταξη. Θα πάρει άμα φύγει, γιατί είναι πρώτου 12. Η μετά το 12 δεν παίρνει. Εξαιρείται όμως από τον τρόπο υπολογισμού το δικό μου και το δικό σας. Είναι φορολογικά. Όχι, και συνταξιοδοτικά. Εδώ είναι το φορολογικό, αυτό είναι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Και δεν πιάνεται η αποζημίωση του βουλευτή, δεν πιάνεται στο φορολογητέο εισόδημα, παρά μόνο με μικρό ποσοστό. Μου φαίνεται το 75% απαλλάσσεται και το 25%. Και αυτό είναι ένα μεγάλο γιατί. Συζητήστε τα αυτά όταν θα έρθει στη Βουλή το νομοσχέδιο και θέλω και να σχολιάσω. Θα έρθει. Θα το φέρουν γρήγορα. Ξέρετε τι κάνουν. Αφήνουν πολύ λίγο χρόνο για όλους. Όπως και τα οικογενειακά επιδόματα. Δηλαδή να μην συζητηθεί. Και τα οικογενειακά επιδόματα θέλω ένα σχόλιο. Είχε βγει ανακοίνωση ότι θα το πάρουν προκαταβολικά γιατί είχε καθυστερήσει να ανοίξει το τάξη. Για να κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Εγώ φταίω που καθυστέρησε να ανοίξει το τάξη. 1η Φεβρουαρίου πρέπει να ανοίξει. Εντάξει, αυτά ας δεχθούμε ότι είναι τεχνικές δυσκολίες. Πάντα υπάρχουν. Υπάρχουν, ναι, αλλά πώς θα ζήσει ο κόσμος, πώς θα κάνει η Πάσχα. Στην κριτική της ουσίας και όχι στην κριτική. Πώς θα κάνουμε Πάσχα, κύριε Πρόεδρε, όμως αυτή. Ένας τρίτεκνος μόνο που αυτή, κάνει Πάσχα. Μόνο αυτή. Ξέρετε πόσος κόσμος δεν θα, για να έρθουμε τώρα στα δεν θα κάνει Πάσχα. Πολλοί κόσμος δεν θα. 1,8 δισεκατομμύρια το ασφαλιστικό. 1,8 δισεκατομμύρια το φορολογικό. Και από η έμεση φόρη 1,8. Δεν το ξέρουμε πόσο είναι, τι θα είναι αυτή. Δεν τους ξέρουμε ακόμα. Η έμεση θα είναι περισσότερη. Γιατί... Και οριζόντι. Ναι, γιατί θα αφορούν τηλέφωνα, ίντερνετ. ΦΠΑ. Τα ΦΠΑ. Και η απειλή, τηλεφωνία. Και η απειλή ότι αν δεν πάνε καλά τα μέτρα, πρέπει να πάρουμε άλλα 3-3,5 δισεκατομμύρια πρόσθετα. 3,5. Σίγουρα δεν θα πάνε καλά. Πάντα ο προϋπολογισμός. Και θα τα ψηφίσουμε τώρα. Έχετε εδώ και οικονομολόγους. Όταν υπάρχει ένας υπολογισμός για τα οικονομικά, είναι δυνατόν να έρθει κουστούμι, δηλαδή ακρίβεια. Και μάλιστα από κόσμο που δεν έχει να πληρώσει. Γιατί ένα 15 με 20% και ίσως παραπάνω έχει παγιωθεί και δεν πληρώνει. Τους έχετε ένα πρόβλημα σοβαρό που το ξεχνούμε όλοι. Φοροδιαφυγή λέτε. Όχι φοροδιαφυγή. Άλλη φοροδιαφυγή. Η αδυναμία. Η αδυναμία. Φοροδοτική. Που έχει μέσα βέβαια, μπορεί και πλιάτσικο να έχει. Αυτό το ποσοστό. Είναι πολύ σε φοροδοτική. Κάποιοι που δεν πληρώνουν μπορεί και ποσοστό αυτό να μην είναι αδυναμία, να είναι απροθυμία. Ευτυχώς όμως άμα δεν έχει να πληρώσει τι θα κάνει. Να φάει, ναι, το παιδί του ή να πληρώσει το φόρο. Πάντως το ότι έχει παγιωθεί ένα ποσοστό που δεν συμμετέχει στα βάρη, δηλώνοντας όχι, δηλαδή δεν ανταποκρίνεται στα μπιλετάκια που στέλνει η εφορία, αυτό... Εξασθενίζει τη δυνατότητα του οικονομικού επιτελείου να κάνει υπολογισμού σωστού. Τι κάνουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε, θα έρθουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τον Ιούλιο που κολλάει και λέει ο Τσίπρας συνέχεια, τον Ιούλιο κάναμε μια συμφωνία, ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο. Μια συμφωνία όταν την κάνει τον Ιούλιο. Μπορεί τον Μάιο των άλλων να είναι η αριθμή ακριβώς όπως τους υπολόγισε τον Ιούνιο. Όμως για πείτε μου όμως, για να δούμε όμως, πάμε να δούμε τώρα πώς πάνε τα πράγματα από εδώ και πέρα. Έρχονται λοιπόν. Έρχονται λοιπόν τα νομοσχέδια αυτά. Αν θα ψηφιστούν, αν δεν θα ψηφιστούν, πώς θα ψηφιστούν, τι θα περιλαμβάνουν, δεν το ξέρουμε ακόμα. Γιατί μπορεί να αλλάξουν. Οι δανειστές να πούνε δεν μ' αρέσει. Ούτε οι βουλευτές το γνωρίζουν, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ δεν γνωρίζουν ακριβώς. Γιατί πρέπει να ισοσκελιστεί, οι μαύρες τρύπες να κλείσουν. Γι' αυτό έλεγα εγώ οι πολλές συντάξεις. Αφήνουν ακόμη 3.000 ευρώ τη μεγίστη σύνταξη. Ακόμη ο Κατρούγκαλος έχει 3.000 ευρώ η μεγίστη σύνταξη. Ενώ είχα πει να κατέβει 1.500. Ποιοι θα πάρουν όμως 3.000. Α, γιατί το λέτε, για να μην το κατεβάζουν κάποιοι είναι. Κάποιοι, αλλά δεν είναι. Εργαζόμενοι δεν υπάρχουν. Πιστεύετε ένας και δύο. Η δικαστική, ας πούμε, είναι όλοι στο 3 τόσο. Και ο δικός σας η αποζημίωση καθορίζεται με βάση όμως των βουλευτών, ναι, με βάση την. Τον μισθό του Προέδρου του Αριουπάγου, αν δεν κάνω λάθος. Άλλο αυτό. Έχουμε άλλα όνειρα. Εμείς θα τα κόψουμε αυτά. Άλλο λέω τώρα. Λέμε τώρα, λέω τώρα επί της ουσίας. Επί της ουσίας μιλάω. Είχαμε δυνατότητες
να κατεβάσουμε αλλιώς τις δαπάνες του κράτους, αλλά δεν το κάνουν. Κάντε ένα από το καλό έχουμε παράδειγμα τρεις, όμως. Έχουμε πολλούς... Γιατί δεν ξεκινάτε από εσάς, όχι εσείς, ναι. Οι βουλευτές συνολικά. Γιατί δεν ξεκινάτε από εσάς, να πείτε ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ξέρουμε ότι σας φέρνουμε σε δύσκολη θέση. Να, εμείς δίνουμε το καλό παράδειγμα. Μειώνουμε την αποζημίωση μας. Ακούστε κύριε Παπαδάκη μου, αυτό που είχε πει η Ένωση Κεντρών, γι' αυτό με μισούν όλοι με στη Βουλή, με κοιτάνε με στραβό μάτι όλοι. Όταν προχωράω στους διαδρόμους, κάνουν ότι δεν με βλέπουν. Έχω εισηγηθεί το μισό να πάει ο μισθός του βουλευτή. Είναι 7 αυτή τη στιγμή. Ο μισθός του βουλευτή 7 είναι. Να πάει 3,5 έχω πει. Επειδή υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι που τρώνε στους Μητροπολίτες. Δεν τα 7 το χρόνο. Πώς? Ούτε το χρόνο δεν τα βγάζουν αυτά τα χρήματα. Ναι, 7 το μήνα είναι ο βουλευτής. Εγώ έχω πρόταση γι' αυτό. Ναι. Όσοι συμφωνούν με την ιδέα συντάξεις... να τα καταθέτουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δαπανών. Όχι, όχι, μονομερός δεν μπορείς. Δεν μπορείς να το κάνεις μονομερός, γιατί η εφορία σου γράφει ότι τα πήρες. Μετά πρέπει, άμα είναι δωρεά, πώς δεν μπορείς να το κάνεις, όπως και στο θέμα της χρηματοδότησης των κομμάτων. Έχω ζητήσει να κοπεί η χρηματοδότηση των κομμάτων και έκανα έρευνα αν μπορείς να μην τα πάρεις και μου είπανε δεν μπορείς, πρέπει να τα πάρεις. Γιατί θα διωχθείς. Γιατί δεν κάνουν και εμείς. Το ξέρετε. Γιατί το κάνουν και για μας. Να πούνε ότι πρέπει να παίρνεις τη σύνταξή σου κανονικά, τα επιδόματά σου και αν δεν τα πάρεις θα διωχθείς. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνετε. Τώρα με το οικογενειακό επίδομα. Να λέγανε ότι δεν μπορεί ένας βουλευτής δηλαδή να πάει να πει χαρίζω όλο μου το μισθό, γιατί θα του λέει η εφορία, θα του έρθει η χαρτί ότι το πήρες. Τώρα πείτε μου. Και μετά για την κάθε δωρεά πρέπει να πληρώσεις τον αντίστοιχο φόρο. Δηλαδή, μπορεί να φτάσεις να γίνεις οφειλέτης. Αν θέλεις να γίνεις ευεργέτης, θα γίνεις και οφειλέτης. 5,4 δισεκατομμύρια είναι τα μέτρα για τα 3 νομοσχέδια. Ασφαλιστικό, έμεση και άμεση, ναι, φορολογία. Ο προϋπολογισμός είναι, ναι, αυτός, προσέξτε. Και ζητάνε και άλλα 3 προληπτικά, λέει, να τα ψηφίσουμε επειδή τώρα. Επειδή ξέρουν να ότι ένα ποσοστό, είπαμε, δεν πληρώνει, πρώτον. Και δεύτερον, επειδή ξέρουν ότι στην Ελλάδα πάντα οι υπολογισμοί πέφτουν έξω. Μα θα ψηφίσετε κάτι τώρα για να εφαρμοστεί το 18, εάν δεν έχουν πάει καλά τα μέτρα. Πώς αλλιώς μπορεί να γίνει? Και οι ξένοι που δίνουν λεφτά θέλουν, δεν θέλουν 6 μηνών μόνο. Συμφωνία θέλουν μακράσπνο. Δηλαδή είναι δυνατόν κάθε 3 μήνες να τους καλούμε? Πρώτα εσείς θα τα ψηφίσετε τα μέτρα. Θα τα ψηφίσετε αυτά τα μέτρα. Τα βλέπετε δικαιολογημένα? Εγώ έχω δηλώσει ότι από την ώρα που δεν κόβει, είπαμε, συντάξεις βουλευτών. Εγώ 3 πράγματα όταν ήρθε ο Κατρούγκαλος του ζήτησα. Του λέω άσε τα λόγια, μου έλεγε διάφορα ότι δεν κόβει από κανέναν. Του λέω τετραγωνίζεις τον κύκλο. Με λιγότερα λεφτά δίνεις τις ίδιες συντάξεις. Ποιον κοροϊδεύεις? Τις ίδιες δεν θα δώσεις, ήταν μειωμένες. Ναι. Και οι κύριες. Και οι κύριες. Θυμηθείτε. Και ιδιαίτερα θα την πληρώσουν. Θα την πληρώσουν οι από εδώ και πέρα θα πάνε στην πυρά. Στον τζάκι πετάει τους από εδώ και πέρα. Αλλά εδώ είναι άλλο ζήτημα τώρα. Δεν κόβει τις συντάξεις των δέος βουλευτών. Είναι 900. Δεν κόβει τη συντάξη των πλουσίων. Είναι 80.000 άνθρωποι που έχουν από νίκη, από τόπους καταθέσεων, από μερίσματα εταιριών, έχουν πάνω από 3.000 μηνιαίως εισοδήματα. Πόσοι είναι αυτοί? Τώρα το πόσοι. Ένας. Αλλά να κοπεί. Δηλαδή αν έχουμε στην Ελλάδα εσάς, ας πούμε, και είστε μία, βγαίνεις από τη θάλασσα το κεφάλι έξω, σας αφήσουμε επειδή είσαι ένας. Είναι πρόκληση. Δεν είναι ένας. 80.000 είναι, κύριε Παπαδάκη, σύμφωνα με έρευνες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Δεν είναι ένας. Και ξέρετε τι θα πει 80.000 να μην παίρνουν σύνταξη? Γιατί... Σημαίνει ότι σε 300.000 άλλους μπορώ να δώσω από ένα 500 του καθενός παραπάνω. Για πείτε μου τώρα, αντέχει αυτό? Το ακούσατε αυτό? Ναι. Αν κόψεις τη σύνταξη. Η Αυστραλία δεν είναι κομμουνιστικό κράτος. Και ακούστε τι έγραφε ο Ριζοσπάστης προχθές. Γιατί το λέω συνέχεια στη Βουλή. Ο κύριος Λεβέντης λέει, εξέφρασε τις γνωστές αντιδραστικές του απόψεις για φτωχοποίηση των ανθρώπων. Δηλαδή θεωρεί ο Ριζοσπάστης ότι όταν κόβουμε τη σύνταξη του πλουσίου. Εδώ όμως υπάρχει μια ένσταση. Καταλάβατε. Στην Αυστραλία. Οι κομμουνιστές δηλαδή υπερασπίζονται του πλουσίου. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει μια ένσταση. Ναι. Στην Αυστραλία, ναι, δεν είναι τόσο μεγάλες εισφορές. Εάν κάποιος έχει δώσει πολύ μεγάλες εισφορές, ναι, στο ασφαλιστικό σύστημα. Και είναι πλούσιος, γιατί να πάρει αυτή την περίοδο της κρίσης? Ένα λεπτό. Άλλο δεν σας λέω για τώρα. Ναι. Λέω, όταν υποχρεώνεται για 40 χρόνια. Ναι. Επειδή είχε ένα καλό μισθό. Ναι. 2.000, 2.500 το μήνα. Που είχε πριν από την κρίση. Ναι. Και έδινε μεγάλες κρατήσεις. Ναι. Γιατί να τον τιμωρήσεις αυτόν τώρα? Δεν το κάνουμε τιμωρία, κάνουμε. Αυτή τη στιγμή αν έχεις, λέω, εισοδήματα, βάζουμε το εισοδηματικό κριτήριο μέσα στη σύνταξη. Κι αν εγώ τα έφαγα.
Πώς? Αν εγώ τα φάγα και εσείς δεν τα φάγατε. Παίρνουμε τα ίδια λεφτά. Κοιτάμε το ε9 σου αν, ναι, ναι, σας λέω, αν τα έχεις, λέμε. Ναι, λέω, εγώ, αν εισπράτης. Προσέξτε. Εγώ και εσείς παίρναμε τα ίδια λεφτά. Ναι. Αλλά εγώ ήμουν μέφυσος, γυναικάς, ναι, και τζογαδόρος. Καζίνο. Έτσι. Και τα τρώγα τα λεφτά. Ναι. Εσείς είσαστε νοικοκύρης, ναι, και κάνατε δύο σπίτια. Ωραία. Θα έρθετε λοιπόν εσείς και θα, δεν θα πάρετε σύνταξη μειωμένη. Θα... Και εγώ που τα τρώγα, ναι, στην υγεία του κορόιδου θα πάρω τη συνταξάρα μου. Κοιτάξτε. Δεν αδικό και αυτό. Μια κυβέρνηση δεν μπορεί να πιάσει έναν ένα να δει τι έκανε στη ζωή του. Δεν, αυτό μπορεί να το κάνει ο Άγιος Πέτρος στη δεύτερη παρουσία. Δηλαδή, προβλέπετε να στο, προβλέπετε στο μνημόνιο. Προβλέπετε στο μνημόνιο, λοιπόν, ο Άγιος Πέτρος έχει. Αλλά σημαντική. Εδώ δεν μπορούμε να δούμε αν ο Παπαδάκης θα έπαιξε καζίνο ή αν ο Λεβέντης, ας πούμε, ήταν νοικοκύρης και τα κρατούσε και άρα αναλόγως. Για πάμε στις πολιτικές εξελίξεις, ναι, όμως. Θέλω τώρα την πρόβλεψή. Πάντως σας δεν κάναμε δηλαδή αφαίρεση παθογενειών με αποτέλεσμα πάλι να δουλεύουμε οριζόντια. Και το οριζόντιο βλάπτει τους μικρομεσαίους και ωφελεί τους ισχυρούς. Η Νέα Δημοκρατία λέει πάμε σε εκλογές. Ναι. Δεν το λέει. Σενάρια. Δεν έχει παγιωθεί. Το ζητάει. Τα χίλια το εξτομίζουν. Ναι. Αλλά δεν το θέλει ακόμη. Η Νέα Δημοκρατία, η επίσημη θέση από μέσα. Ναι. Έχω πληροφορήσει. Μαζί ναι, θέλουν. Ναι. Να καταρρεύσει ο Τσίπρας και μετά εκλογές. Άρα θέλουν εκλογές. Μα τα ψηφίσει τα μέτρα. Ποια μέτρα, δεν ψηφίζει τα μέτρα. Δεν ψηφίζει. Δεν ψηφίζει. Η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει μερικά. Θα κάνει το εξής. Η Ένωση Κεντρών θα πει όχι σε όλα. Η Νέα Δημοκρατία θα διαλέξει από τα 30 άρθρα 6 που την βολεύουν και θα πει επί των 6 που ήταν λογικά ψηφίζω, επί των 24 που είναι παράλογα. Μια τέτοια στάση τηρούν τα κόμματα. Προβλέπετε να έχουμε εκλογές μέσα στο 16. Εγώ τις θεωρώ σίγουρες, γιατί θα χρειαστεί τέταρτο μνημόνιο γύρω στον Οκτώβριο. Δηλαδή μόλις ψηφίσουμε τα μέτρα, λέτε εσείς. Ναι, καταρχάς προσέξτε, δεν θα πάρουμε 5,5 δις. Ναι. Τώρα κάνει, εκτός από τα μέτρα, κάνει να λάβουμε 5,5 δις ως δόση. 5,7 και 10,9 περιμένουμε. Κάνει να λάβουμε. 10,6. Οι πληροφορίες δικές μου λένε, και ξέρετε ότι είναι ακριβής, ότι δεν θα πάρουμε τα 5,5, θα μας δώσουν 1,5. Και θα μας πούνε, έχουμε παιδιά, να δώσουμε 4,5 τον Ιούλιο. Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει. Άλλο αν πληρώσουν απευθεία. Αλλά πάλι δεν θα είναι όλα εκεί. Λοιπόν, θα πάρτε 1,5 και σε 2 μήνες θα δούμε αν μπορείτε να πάρετε άλλο 1,5. Για να πιέζουν για τις μεταρρυθμίσεις οι ξένοι. Βλέπετε, δεν έχουν άλλη δύναμη. Αν δώσουν τη δόση, μετά οι Έλληνες πρωθυπουργοί χοροϊδεύουν. Πότε τις βλέπετε για να συμπληρώσουμε αυτό που γράφουμε? Οκτώβριο. Οκτώβριο, βλέπω εκλογές. Θα γίνουν εκλογές Οκτώβριο. Οκτώβριο. Και, και η αξιολόγηση θα σαλαμοποιηθεί στα 3. Ώστε να πιέζουν οι ξένοι για μεταρρυθμίσεις. Δεν έχουν άλλο. Ο Τσίπρας θα το πηγαίνει, και όταν θα χρειαστεί πια, γιατί θα έχουν φανεί και άλλες μαύρες τρύπες, όχι μόνο τα 3,5 του 18, θα έχουμε και τρύπες επί του υφισταμένου. Τότε που θα χρειαστεί λοιπόν να περάσει τέταρτο μνημόνιο, δεν αντέχει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλώνουν από τώρα, είναι η τελευταία φορά που θα ψηφίσουμε τώρα, κύριε Λεβέντη μου, δηλώνουν όλοι. Δεν αντέχουμε δηλαδή με τα τετρά. Θα ψηφίσουν όλοι του ΣΥΡΙΖΑ ή θα έχει και απολύσεις? Έτσι πιστεύω τώρα, τους βλέπω όλους για όλα. Δηλαδή ότι το 153... Τα 3,5 όμως είπαμε δεν τα ψηφίσουν. Τα επιπλέον 3,5 από τα 5,5... Θα τα βάλουν ως κάβα. Ο κάβα. Δεν τα ψηφίσουμε λέει αυτά. Όχι, θα τα προβλέψουν. Μα δεν τους ενοχλεί. Κάβα είναι αυτό. Να έχεις στο σπίτι σου δυο μπουκάλια ντύμπλ. Τι θα σε βλάψει? Δεν θα μεταφραστεί άμεσα σε κρατήσεις. Δηλαδή για τον ντύμπλ του λαού θα ψηφίσουμε. Ναι, τον ντύμπλ του φτωχού που δεν έχει να φάει. Θα σας αφήσω για λίγο. Παρέα εδώ με τους φοροτεχνικούς. Έχω εργατολόγους μετά. Εργατολόγους μετά, γιατί ξέρω ότι θα το συζητήσουμε όλα. Θα τα αναλύσουμε μαζί σας. Και εσείς άνθρωποι που θέλετε να έχετε και πληροφόρηση. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα μιλήσω εγώ για λίγο μετά με τον κύριο Κατρούγκαλο, τον Υπουργό Εργασίας. Θα ακούσουμε τι θα μας πει και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα σχολιάσουμε μετά όταν γυρίσω σε εσάς. Okay. Θα σας πω τι μου είπε ο Κατρούγκαλο. Τι σας είπε, μισό λεπτό. Ήρθε δίπλα μου. Να πούμε με τρόπο, θα μας πει σε... ο κύριος πρώτη τι είπε ο Κατρούγκαλο. Ήρθε σε μια δεξίωση, ναι, δίπλα μου. Ναι. Του λέω πώς πάτε. Ναι. Μου λέει σχεδόν έτοιμοι είμαστε, κάτι λεπτομέρειες λείπουνε. Λέω το ξύλο, πότε θα το φάτε? Έτσι του πάτε. Έτσι σας και γύρισε και με κοίταξε γελαστός. Γελαστός. Και εμείς έτοιμοι είμαστε, τα μέτρα περιμένουμε να μας πάρουν.